Γεια σας! Σήμερα θα δούμε τι περιέχει το επαγγελματικό βαλιτσάκι που θα πάρω μαζί μου στην Ταϊλάνδη για φωτογράφηση που έχουμε κλείσει εκεί. Πρόκειται δηλαδή για μια μικρογραφία του επαγγελματικού μου kit που σας έχω δείξει σε άλλο βίντεο. Έχω προσπαθήσει να το συμπτύξω όσο μπορώ, καθώς πρόκειται για ταξίδι. Είναι δηλαδή μια φωτογράφηση on location που λέμε, είναι στο εξωτερικό. Δεν έχω τη δυνατότητα να πάρω μαζί μου τα πάντα και έτσι έχω προσπαθήσει να πάρω ό,τι μπορώ να φανταστώ ότι θα χρειαστεί εκεί ώστε να βγει σωστή δουλειά. Πρωτού ξεκινήσω, να σας πω κιόλας ότι το μακιγιάζ που φορά αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, είναι το μακιγιάζ της Penelope Cruz που ανέβηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο τι περιέχει η συμπυκνωμένη αυτή συλλογή για δουλειά εκτός βάσης. Αυτό λοιπόν το βαλιτσάκι είναι πάρα πολύ βολικό και πάρα πολύ ελαφρύ. Είναι ελαφρύ όταν είναι άδεια, θέλω να πω, γιατί τώρα σου πέφτει λίγο το ελαφρύ. Ανοίγει πάρα πολύ όμορφα η θήκη αυτή. Και πρώτα απ' όλα έχω τα εργαλεία μου. Συνήθως αυτά ανήκουν στην ζώνη μου με τα πινέλα, την οποία επίσης θα πάρω μαζί. Κάποια εργαλεία λοιπόν που έχω βάλει εδώ πέρα είναι το ψαλιδάκι για τις λιφαρίδες, το πιαστράκι για τα μαλλιά. Ξεκίνησα εγώ να σας λέω τα προϊόντα και δεν σας έχω διευκρινίσει τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μία φωτογράφηση για μαγιό. Έχουμε κλείσει ένα μοντέλο, την έχω δει σε φωτογραφία, είναι ξανθοπή. Έχω περίπου καταλάβει τον τόνο του δέρματός της. Θέλω να πω, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα ήξερα τι να πακετάρω και τι να πάρω μαζί. Θα έπρεπε να πάρω όλα τα χρώματα που υπάρχουν στον κόσμο. Και όλο αυτό θα γίνει σε παραλία, που σημαίνει ότι θα έχει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ υγρασία. Ελπίζω βέβαια να γυρίσω και πλάνα εντός της φωτογράφησης, να σας τα δείξω. Αλλά προς το παρόν σας δείχνω τα εργαλεία. Λοιπόν, έχω ένα βουρτσάκι για μάσκαρα το οποίο είναι λαστιχένιο, είναι από τα αγαπημένα μου. Αυτό επαναχρησιμοποιείται, δηλαδή το πλένω και το απολυμμένο όπως τα πινέλα και έτσι το χρησιμοποιώ ξανά και ξανά, όχι την ίδια στιγμή, δεν γίνεται να το ξαναβουτήξω στη μάσκαρα και να το βάλω στον άλλον άνθρωπο. Οπότε συνήθως βουτάω μία φορά και κάνω και τα δύο μάτια. Επίσης έχω τη σπάτουλα, την οποία τη χρησιμοποιώ. Κουτί και σιρήνες απ' έξω, την οποία τη χρησιμοποιώ για να αφαιρώ μικρή ποσότητα προϊόντος από τη συσκευασία για λόγους υγιεινής. Έχω ένα τσιμπιδάκι το οποίο είναι για τυχόν ξέμπαρκες τριχούλες, αλλά κυρίως για τοποθέτηση ψεύτικων γλυφαρίδων, τις οποίες μάλλον θα πάρω μαζί, δεν τις έχω συμπεριλάβει εδώ μέσα. Έχω πάρει και ένα ψαλιδάκι για τριμάρισμα, έτσι για μικροτριχούλες, για φρυδάκια, για κλωστές που μπορούν να πετάνε από τα ρούχα, τέτοια πράγματα. Και έχω πάρει βέβαια και μία λίμα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό από το να σου σπάσει τον ήχο εκείνη τη στιγμή και να το έχεις αιχμηρό να σε ενοχλεί και να σου χαλάει το τσι. Πάμε απέναντι, στην άλλη πλευρά. Έχω καταρχάς δύο μάσκαρα. Μία της Catrice, την All Round Mascara, η οποία είναι κανονική. Μαύρη έχω, δεν χρησιμοποιώ καφέ ποτέ. Και έχω και τη Worth the Hype της NYX, η οποία είναι αδιάβροχη. Ενδέχεται να χρειαστούν και δύο. Κανονικά θα χρησιμοποιούσα μόνο αδιάβροχη. Ο λόγος που πήρα και την κανονική είναι γιατί κάποιες φορές πολλοί άνθρωποι τους ερεθίζει η αδιάβροχη μάσκαρα, οπότε έχω καλού κακού και την κανονική μαζί. Επίσης έχω και ένα gel για τα φρύδια, τη Σίλα Μάσκα, το Brown Last Gel, για να στέκονται ωραία και όρθια τώρα που είναι στη μόδα. Και έχω και τρία μολύβια, ένα μολύβι χιλιών, γιατί δεν νομίζω ότι θα μου χρειαστεί να σχηματίσω τα χείλη και να έχουν συγκεκριμένο σχήμα, νομίζω ότι θα είναι πιο φυσικό το κορίτσι. Από μολύβια έχω επίσης και ένα τυρκουάζ, γιατί δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να μας έρθει να κάνουμε καμιά τρέλα. Και έχω βέβαια και ένα πασπαρτού χρυσό, καταπληκτικό μολύβι, αδιάβροχο που και μέσα στη θάλασσα να βουτήξει δεν θα φύγει, δεν θα πάει πουθενά. Έχω την εντύπωση ότι το έχω παρακάνει στις λάμψεις σε αυτό το kit, άρα ενδέχεται να υποστεί μικρές διορθώσεις, δηλαδή αφαιρέσεις και προσθήκες τέλος πάντων πριν φύγω, αλλά εν πολλής το νόημα είναι αυτό. Πρώτη λάμψη λοιπόν είναι το Gold Rush Away We Glow Highlighter της NYX. Τα διακόπτουν σιγά σιγά αυτά τα προϊόντα, είναι στη φάση την phase out. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό ο κόσμος και τα αγαπημένα μου προϊόντα πάει και τα διακόπτει. Δεν μπορώ να το κρατήσω και για πάντα, υγρό είναι, πρέπει να το ξοδέψω. Οπότε θα το πάρω και θα το χρησιμοποιήσω και σαν κόλλα για pigment και σαν υγρή σκιά και παντού. Δηλαδή στους ώμους, στο καλάμι, στα γόνατα, όπου θέλω θα το βάλω. Ένα lip gloss διάφανο, πάντα χρειάζεται. Και ένα lip gloss μεταλλικό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το bronze rose gold χρώμα. Αυτό το προορίζω κατά κύριο λόγο για τα μάγουλα, γιατί θέλω ίσως μία μεταλλική, έτσι, chrome λάμψη. Πάμε στα foundation. Ξέρω λοιπόν λίγο πολύ τι επιδερμίδα θα έχει η κοπέλα, αλλά επίσης θα είναι και πιο μαυρισμένη, μπορεί να έχει κάνει fake tan ή να έχει μαυρίσει φυσικά. Οπότε έχω ένα face and body που έχει πάρα πολύ χαμηλή κάλυψη, είναι σκούρο, είναι για σχετικά μαυρισμένη επιδερμίδα. Έχω ένα can't stop, won't stop, ανοιχτόχρωμο, κίτρινο πω. Αν δηλαδή χρειαστεί, θα κάνω μίξεις. Αν είναι ακόμα πιο λευκή από αυτό που αποκλείεται να χρειαστεί. Δεν θα το θέλαμε κιόλας, δηλαδή θα την σκουρέναμε επίτηδες νομίζω για αυτή τη φωτογράφηση με μαγιό. Έχω και το Total Control της NYX. Και βέβαια, εάν τύχει να μου είναι πιο ροζ από όλα αυτά, έχω και τον πορτοκαλί μου κορέκτορα. Πλέον έχω εγκαταλείψει τα ροζ foundations, δεν παίρνω, γιατί οι ροζ άνθρωποι που συναντώ σε αντίθεση με τους κιτρινοπούς, στον υποτόνο αναφέρομαι, είναι ένας στους 25.
Οπότε δεν μου χρειάζεται τόσο συχνά. Αν μου χρειαστεί δηλαδή, αναμειγνύω λίγο πορτοκαλί κορέκτορα και ροζίζει κατευθείαν, δηλαδή αλλάζει απόχρωση. Και μη σας πω ότι και τον κορέκτορα τον έχω διπλό. Θα σας δείξω ακριβώς τι εννοώ στην πορεία. Πάμε λίγο στο άλλο σιρταράκι. Καταρχάς, έχω εδώ πέρα δύο σκιές για τα φρύδια και για τα μάτια, δεν είναι μόνο φρυδιών. Έχω την Concrete φυσικά. Και έχω και την Omega, διότι όπως είπα, το μοντέλο είναι ξανθοπό. Μπορεί να μου χρειαστεί από contouring μέχρι τα φρύδια της, μέχρι για σκίαση στην κόγχη, οτιδήποτε. Κατά τα άλλα έχω το καμπράου της Benefit, το καστανό, μπορεί να χρειαστεί να ζωγραφίσω τριχούλες στα φρύδια της για παράδειγμα. Μετά έχω δύο gel eyeliner που είναι της Kryolan, το ένα είναι το μαύρο, το Ebony, και το άλλο είναι το Rose Gold, το οποίο μπορώ να το βάλω και στο εσωτερικό του ματιού και σαν βάση για σκιά, παντού δηλαδή, και στα χείλη μπορεί να το βάλω κάποια στιγμή. Μετά έχω τρία pigments και αυτά θα πάρω μαζί, αυτά μπορώ να τα αναμίξω και με κρέμα σώματος και να βγει φοβερή λάμψη, γι' αυτό σας λέω θα ξανασκεφτώ τις λάμψεις που έχω πάρει μαζί, γιατί νομίζω το έχω παρακάνει. Το ένα pigment είναι μεταλλικό μπρονζέ και είναι το Pure Copper της Kryolan. Το άλλο pigment είναι το Vanilla της MAC, που είναι αυτό το λευκό χρυσό σαμπανιζέ χρώμα. Και το άλλο είναι το Tan της MAC, που νομίζω ότι θα την λούσω σε αυτό το pigment, θα το χύσω σε μία πισίνα να μπει μέσα να βουτήξει, να βγει Tan ολόκληρο. Α, δεν σας έδειξα και αυτό. Το Solar Pigment της Kryolan, το οποίο είναι το χρυσομυγή, πρασινοφούξια, holographic pigment που τα έχει όλα μέσα, αλλά κατά βάση είναι χρυσοπό χλωμό. Νομίζω βγάζουν απόλυτο νόημα οι περιγραφές μου, δεν φαντάζομαι να μπερδεύεστε. Και πάμε εδώ πέρα κάτω να δούμε τι υπάρχει. Εδώ τώρα να δείτε τι πράγματα έχει. Έχει κάμποσα. Λοιπόν, καταρχάς μαντιλάκια, δύο διασπόμενα, γιατί αυτό. Μία παλέτα μόνο με γήινα χρώματα, δηλαδή σκιές και ρούζ της MAC που σας έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο. Έχει πολύ ωραία μπρονζέ, καλοκαιρινά, χάλκινα, πορτοκαλί, θερμά και μπες χρώματα και είναι πάρα πολύ βολική. Κατά τα άλλα, concealer, τα Dermacolor Camouflage της Kryolan. Αναρωτιέμαι αν έκανα καλά που πήρα τόσα foundations, διότι αυτά είναι foundations. Μπορώ δηλαδή να τα χρησιμοποιήσω ατόφια και έχει πάρα πολλούς τόνους μέσα. Ή μπορώ και να τα αναμίξω με το οτιδήποτε, όπως λέμε με ενυδατική ή με το makeup blend που θα σας δείξω και να τα κάνω foundation. Άρα ενδέχεται τελικά να μην πάρω και τα άλλα. Θα ήταν τολμηρό. Επίσης εδώ πέρα έχει και έναν rose corrector, όπως βλέπετε, γι' αυτό διαιρωτώ με αν είναι πλεονασμός το να πάρω και τον άλλον. Κατά τα άλλα, έχω δύο παλέτες με κραγιόν. Αυτές είναι της NYX. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους, δεν υπάρχουν πια. Να ήταν κι άλλες. Είναι τα ροζ και τα καφέ. Αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, γιατί τα ροζ τα χρησιμοποιώ φυσικά για κραγιόν και για ρούζ. Ενδεχομένως καμιά φορά και για σκιά, και δεν νομίζω να χρειαστεί ροζ σκιά. Και τα καφέ τα χρησιμοποιώ για ρούζ, για μπρόνζερ, για κραγιόν, για contouring, ναι, νομίζω αυτά. Νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμα κρεμώδη προϊόντα που τα χρησιμοποιώ με 140.000 τρόπους και μου σώζουν χώρο και χρόνο και σκέψη. Μετά, άσχετο με το δικό μου επάγγελμα, υπάρχει εδώ μια λακ. Πάντα κουβαλάω λακ και επίσης νομίζω θα έχω μαζί μου και κάποια λαστιχάκια και τσιμπιδάκια. Όχι για τίποτα άλλο, δεν ειδικεύομαι στα μαλλιά, απέναντίας είμαι παντελώς άσχετη, αλλά μια λακ, βρε αδερφέ, εκείνη την ώρα μπορεί να χρειαστεί. Μπορεί το μοντέλο να βουτήξει τα μαλλιά της στη θάλασσα και να βγουν αυτές οι υπέροχες άστατες μπούκλες και να θέλουμε λίγο να τις κάνουμε πιο μπαμπάτσικες. Η λακ δεν είναι για τα μούτρα, μην τη βάζετε. Έχω ακούσει πολύ κόσμο που τη χρησιμοποιεί αντί για setting spray. Δεν κάνει καλό. Κάνει κακό. Η επιστημονική εξήγηση ήταν αυτή. Κατά τα άλλα, έχω φυσικά μπατονέτες από μπαμπού. Έχω την κρέμα μου την Embryolisse που δεν πάω χωρίς αυτήν πουθενά. Είναι η ενυδατική μου και σας πω μπορώ να τη βάλω και στο σώμα και οπουδήποτε άλλο χρειαστεί. Αν καεί, επίσης το μοντέλο την ημέρα εκείνη είναι φοβερά καταπραγητική και για μετά το κάψιμο, οπότε θα μπορεί να την αναρθίσει. Μετά, ενυδάτωση χιλιών. Έχω το Inspire Me Wonder Balm που σας έχω δείξει, που είναι στη μεταλλική του θήκη ένα βασικότατο συμπαθητικό λιποζάν. Ίσα για να φαίνονται ενυδατωμένα τα χείλη, για να είναι για την ακρίβεια. Έχω επίσης βάση για σκιά το Primer Potion της Urban Decay. Πολύ σταθερή θα μείνει όλη μέρα, είναι καταπληκτικό. Να σας πω την αλήθεια, αναφέρθηκα στη ζέστη και στην υγρασία, αλλά το μακιγιάζ θα βγει σκληροπυρηνικό. Δεν πιστεύω ότι θα κουνηθεί και θα πάει πουθενά. Πιστεύω ότι θα είναι σταθερότατο στη θέση του. Εκτός αν τελευταία στιγμή αποφασίσουμε, ας πούμε, να βάλουμε lip gloss, ξέρω εγώ, και να τα κάνει όλα χάλια επίτηδες. Αλλά όσο το θέλουμε σταθερό, πιστεύω ότι θα κρατήσει. Δεν θα είμαστε πια και με στο κλίβανο. Κατά τα άλλα, έχω πάρει και ένα mixing medium. Θα μου πεις τι είναι αυτό. Πώς σας έδειξα πριν, ας πούμε, το μολύβι, το τρικουάζ, πολλές φορές αυτό δεν γράφει καλά στην υγρή γραμμή του ματιού, ενώ γράφει καλά απ' έξω. Οπότε το αναμειγνύω λίγο με το mixing medium και φτιάχνω κάτι σαν τυρκουάζ gel eyeliner εκείνη τη στιγμή και έτσι κάθεται μέσα στο μάτι πάρα πολύ καλά. Οπότε το πήρα αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό. Όχι ότι θα έχουμε και όλη την ευκαιρία να αυτενεργήσουμε. Υπάρχει δηλαδή, όπως σας είπα, ένα concept, ένα brief. Δηλαδή, θα κάνω εγώ ό,τι μακιγιάζ μου καπνίσει, εγώ θα εκτελέσω το όραμα
του πελάτη, αποτυπώνοντας πάνω στο μοντέλο αυτό που έχει φανταστεί. Μία ξύστρα, η Granite House της Urban Decay, που είναι η καλύτερη ξύστρα που υπάρχει σε αυτή τη γη, θεωρώ. Το Makeup Blend που σας ανέφερα πριν, της Kryolan, το οποίο όχι μόνο είναι primer για λιπαρές επιδερμίδες, όχι μόνο είναι mixing medium για όλα τα υπόλοιπα, όχι μόνο αραιώνει foundations που είναι στόκος, όχι μόνο ρίχνεις μέσα σκιά και μολύβια και τέτοια και τα κάνει κατευθείαν gel eyeliner ή μπογιά ή οτιδήποτε, αλλά ξαναξυπνάει και το μακιγιάζ. Δηλαδή, αν γίνει cakey ή συγκεντρωθεί σε ορισμένα σημεία του προσώπου ή οτιδήποτε τέτοιο, αυτό εδώ το επανενεργοποιεί και δείχνει σαν καινούριο. Είναι θαύμα. Είναι ένα θαύμα σε ένα μπουκάλι. Μπουκάλι? Πλαστική συσκευασία. Μιλώντας για θαύματα, της NYX το Rosy Retro Shimmer Down. Λάδι το λες? Ναι, λάδι είναι, body oil. Θα το πάρω μαζί μου και πραγματικά θα μπανιαριστεί η κοπέλα στο προϊόν αυτό. Είναι φοβερά γλιτεράτο, φοβερά περίλαμπρο, απαστράπτουσα θα βγει από τα κύματα σαν γοργόνα με αυτό εδώ το προϊόν. Το αγαπώ, θα το πάρω μαζί. Μετά έχω τα βαρετά, δηλαδή έχω το νερό μισελέρ, το οποίο είναι και τεράστιο, δεν έχω μικρότερη συσκευασία, ίσως βρω ως τότε να το βγάλω κάπου. Μετά έχω την πούδρα, ακόμα και σε look παραλίας χρειάζεται, για να μην φαίνεται λιπαρότητα τέλος πάντων ανεπιθύμητη. Μετά έχω φυσικά το καθαριστικό πινέλο, το οποίο είναι εμπλουτισμένο και με ενόπνευμα, άρα είναι και για τα χέρια και για τα πινέλα και για όλα τα εργαλεία για εκείνη την ώρα. Μετά έχω άλλη μια λάμψη που είναι το Shimmering Event Foundation της Kryolan. Εγώ τώρα φαντάζομαι και ποθώ να τα βάλω όλα αυτά μαζί, όλες τις λάμψεις. Μία στο πρόσωπο, όλο, η άλλη στο ζυγωματικό, η άλλη στους ώμους, στα κόκαλα του ντεκολτέ και όλα αυτά. Είναι μία λάμψη την οποία συναισθηματικά δύσκολα μπορώ να αποχωριστώ. Και τέλος, μία συσκευασία ταξιδίου, επιτέλους και κάτι πρακτικό σε μικρή συσκευασία. Ένα ολοκένουργιο All Nighter της Urban Decay. Διότι αν καταλήξουμε τελικά σε ένα look που μας αρέσει, γιατί να διαλυθεί από τους 40 βαθμούς ζέστης και υγρασίας μέσα σε 5 λεπτά. Ανετότατα λοιπόν και αβασάνιστα κλείνει το βαλίτσακι αυτό και το παίρνω μαζί μου στην εκδρομή μου, στην βαλίτσα που θα πάρω στην Ταϊλάνδη. Θα έπαιρνα κανονικά carry-on, δηλαδή την τσάντα που παίρνεις πάνω μαζί σου στο αεροπλάνο, αν δεν συνδύαζα και δουλειά μαζί με τέρψη. Δηλαδή αν δεν είχαμε και φωτογράφηση πέρα από το ταξίδι μας γενικά στην Ταϊλάνδη. Δηλαδή πρώτα προέκυψε το ταξίδι και μετά κοτσάραμε και δουλειά μέσα. Που είναι πάρα πολύ ευτυχή συγκυρία. Αλλά θέλω να πω ότι αν ήμουν μόνη μου εγώ, δεν θα έπαιρνα και που λέει ο λόγος καθόλου βαφτικά. Βαφτικά, επαγγελματίες. Και θα βολευόμουν με μία μικρή τσαντούλα όπως είχα κάνει στη Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ βολικό το να κουβαλάω ένα μεγάλο σακίδιο ώμου επί ένα μήνα παρά να σέρνω ρόδες κάθε μέρα σε κάθε διαφορετικό hostel κάθε βράδυ επί 30 μέρες. Αυτά νομίζω ότι είχα να σας πω σήμερα. Δεν πιστεύω ότι ξεχνάω κάτι. Πείτε μου πώς σας φάνηκαν, αν σας φάνηκαν πολλά ή λίγα ή πρακτικά ή ανόητα ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό το πώς πακετάρει κανείς για διαφορετικές μακιγιαριστικές δουλειές, δηλαδή άλλο για νύφη, άλλο για μοντέλο, τώρα για φωτογράφηση, άλλο για body painting, άλλο για video clip. Αν σας ενδιαφέρει μπορώ να κάνω ένα βίντεο σχετικό για το πώς πακετάρω ανάλογα την δουλειά που έχω να πάω. Αφήστε μου στα σχόλια από κάτω πώς σας φάνηκε όλο αυτό. Εάν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe. Βρείτε με και στο Instagram, θα έχω το screen name από κάτω και στο κουτί των πληροφοριών. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!